Πρώτα θα πάω να περάσει κάτω το κοριτσάκι μου και την αγαπώ πολύ και μου λείπει στην Ελένη μου και μετά θα πω ένα μεγάλο καλημέρα στην Άση μας. Καλημέρα, παραστικά Ελένη. Μας έφαγε η Νέα Σελήνη. Τι να πω. Λοιπόν, ναι, ήταν αυτή η Νέα Σελήνη. Ήταν, ξαναλέω, πολλές φορές κάτι όπως είναι αυτή η Νέα Σελήνη. Μπορεί να φέρει αλλαγές, να φέρει ωραία πράγματα στο πέρας των 2 εβδομάδων που επηρεάζει, αλλά μπορεί η μέρα της Νέας Σελήνης ή πριν ή μετά να είναι κάπως. Και επειδή αυτή η Σελήνη ήταν στον εγώ καιρό, σε ένα ζώδιο που δεν ταιριάζει και πολύ η Σελήνη, μπορεί κάποιοι να ένιωσαν λίγο πιο βαριά και την διάθεσή τους, αλλά μπορεί, ναι, είναι και ο Άρης στον εγώ καιρό σε αυτή τη φάση, τα παρορμητικά ζώδια, οι καρκίνοι όπως είναι η Ελένη, όπως είναι η εγώκερη, ζυγή και κρυή, είναι σε μία περίοδο λίγο πιο έτσι, αναστατωμένη. Αν πω εγώ με τις ιώσεις που κυκλοφορούν και θερίζουν. Σωστό και αυτό. Δεν θέλει και πολύ. Περαστικά εύχομαι. Πάμε να δούμε τι κάνουμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι η σημερινή μέρα με τη Σελήνη στον υδροχό και με τον Άρη που κάνει ένα τρίγωνο με το Δία είναι μία μέρα έτσι για να την εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο τώρα είναι σχετικά το Σάββατο πιο άνετο, η Κυριακή είναι λίγο πιο κλειστή ως επιρροή. Είναι η Σελήνη στους Ιχθύς, είναι η Σελήνη στους Ιχθύς, θα κάνει και όψη με τον Κρόνο, σύνοδο. Άρα ίσως να είναι το ότι έχουμε να προετοιμάσουμε την καινούργια εβδομάδα, να έχουμε υποχρεώσεις, φροντίδες και στον χώρο του σπιτιού. Γενικά είναι μία μέρα που ενώ είναι αργία κανονικά, καθόνται οι περισσότεροι, φαίνεται ότι μπορεί να είναι λίγο πιο κουραστική ή μπορεί να έχουμε μια μεγαλύτερη δυστυχία. Την Κυριακή όμως συμβαίνει και κάτι άλλο, και αυτό έτσι εκεί θα εστιαστούμε περισσότερο, στο ότι αλλάζει ζώδιο ο Ερμής, προχωρά στον εγώκερο, φεύγει από τον τοξότη και η αλήθεια είναι ότι η επιρροή του από το ζώδιο του τοξότη, επειδή ακριβώς τις περισσότερες μέρες ήταν, σχημάτιζε και όψη τον Ποσειδώνα, ήταν λίγο μια θολούρα στο μυαλό, μια ακριβώς δεν ξέρω που πάω, που βαδίζω και ενδεχομένως δεν βοήθησε να τρέξουν πάρα πολύ και οι εξελίξεις. Βέβαια, γιορτές είχαμε, δεν χρειάζονται να τρέξουν κάποιες εξελίξεις τόσο πολύ, τουλάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικό. Τώρα που θα μπει στον εγώ καιρό όμως την Κυριακή και θα μείνει μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, θα αρχίσουμε να έχουμε μια άλλη κατάσταση. Να θυμίσω. Έχουμε αρχίσει ήδη να περιμένουμε και να έχουμε έτσι, μας έχει λείψει πάρα πολύ. Βέβαια. Αυτό που έρχεται το Σάββατο. Γιατί το Sun System έρχεται αυτό το Σάββατο, σωστά. Και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε για το MasterChef τώρα, αλλά ναι, πριν από το MasterChef. Πριν από το MasterChef που ξεκινάει τη Δευτέρα, το Σάββατο επανέρχεται και το Star System μετά από έτσι μια περίοδο που είπαμε μέσα στις γιορτές. Ας αφήσουμε να πάει στο καλό. Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή αύριο στη 1:10 το μεσημέρι. Σας περιμένω και όσοι ήρθετε στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς, πάντα βρίσκουμε τα καλά, τις ευκαιρίες που μπορεί να φέρει η καινούρια χρονιά σε κάθε ζώδιο ή οροσκόπο. Νομίζω έτσι αξίζει να τη δείτε, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το Δία, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα που θα συμβούν μέσα στο 2024. Άρα, 1:10 αύριο σας περιμένω στο Star System για να εξετάσουμε και να αναλύσουμε για κάθε ζώδιο τις ευκαιρίες που μπορεί να δίνει αυτή εδώ η χρονιά.